ευκαιρία. Γιατί προκάλεσε πολύ άσχημη εντύπωση τώρα. Εικόνες, ιδιαίτερα στη Λέσβο, που οι άνθρωποι είναι στις σκηνές, μες στα χιόνια. Δύσκολη κατάσταση γενικώς. Δεν υπήρξε, αφού ξέραμε ότι ερχόταν ο χιόνιας, δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε σε κάποιο κλειστό χώρο, να μεταφερθούν έστω για λίγες μέρες σε κάποιο προστατευμένο χώρο, κλειστό χώρο, ώστε να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του χιονιά. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα. Είναι αυτό που λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτά τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Επειδή ήταν γνωστό εδώ και καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ότι έρχεται αυτή η κακοκαιρία, ελήφθησαν μέτρα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που όλοι περίμεναν ότι θα ήταν και το μεγαλύτερο κύμα της κακοκαιρίας, και είναι και πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Σε γενικές γραμμές καλύφθηκε ο κόσμος που ήταν εκεί. Γίνανε οι αντίστοιχες προσπάθειες και στα νησιά, όπου και εκεί ο περισσότερος κόσμος με εσωτερικές αναδιατάξεις του προσφυγικού πληθυσμού καλύφθηκε. Παρ' όλα αυτά μείνανε λίγο κάτω από 1000 άνθρωποι, οι οποίοι παρέμειναν σε σκηνές και έπρεπε εκεί τοπικά, ας πούμε, με θερματικά σώματα ή με επίκνωση, εν πάση περιπτώσει, σε υπόλοιπες σκηνές οι οποίες είχαν θέρμανση να καλυφθούν. Ταλαιπωρείται κάπως κόσμος περισσότερο εκεί, μια-δύο μέρες ακόμα προσπαθούμε. Έγινε και μια προσπάθεια να μετακινηθεί κόσμο σε καταλήμματα, σε ξενοδοχεία κτλ. Αλλά η πληροφορία την οποία έχω εγώ είναι ότι υπήρξαν αντιδράσεις τοπικές. Αντιδράσεις από τοπικοί παράγοντες. Υπήρχαν ωστόσο, κύριε Κυρίτση, χώροι που θα μπορούσαν και αυτοί οι άνθρωποι που θα ταλαιπωρηθούν, όπως λέτε και σε αυτές τις δύο μέρες, να μετακινηθούν εκεί για αυτές τις ημέρες. Γιατί οι εικόνες αυτές που βλέπουμε τώρα δεν μας τιμούν σε καμία περίπτωση, έτσι. Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό σας λέω ότι έγινε και μια προσπάθεια μετακίνησης κόσμου σε ξενοδοχεία και σε άλλους κλειστούς χώρους, αλλά δεν ευωδόθηκαν, γιατί υπήρχαν τοπικές αντιδράσεις. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει η ίδια η εγκατάσταση, αυτό που σας λέω ότι έγινε ήταν ότι κάποιες σκηνές, οι οποίες δεν είναι ακριβώς σκηνές, είναι κάπως μεγαλύτερες πλαστικές που θερμαίνονται κτλ. Ναι. Να μπει περισσότερο κόσμο. Όρια αλληλεγγύη δεν υπήρχαν στο νησί, γιατί εδώ μας έλεγε ο συνάδελφός μας πριν, υπονόησε ότι υπάρχουν κάποιε άλλε περίεργε αντιδράσει σε κάποιου χώρου. Μα αυτό σα είπα και εγώ, ότι έγινε μια προσπάθεια, αλλά υπήρχαν τοπικέ αντιδράσει. Το αλλά αποτέλεσμα είναι αυτό, βέβαια. Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση. Και εγώ βλέπω αυτή την εικόνα, η οποία δεν μα τιμά, νομίζω, κύριε Κυρίτση, και δεν τιμά και εσά, βέβαια, που είστε στην κυβέρνηση και διαχειρίζετε το θέμα αυτό. Ναι, βέβαια, μα σα λέω ότι το να μείνουν έστω λίγοι άνθρωποι, δηλαδή αν έχει 10.000 ανθρώπου και κατόρθωσε κάπω να βολέψει 9.000 και σου μείναν 1000 σε σκηνές, όσο και να προσπαθείς να ενισχύσεις τις σκηνές με επιπλέον καλύματα και θερματικά σώματα, το πρόβλημα παραμένει. Αλλά πάντα προσπαθείς να κάνεις 10, θα καταφέρεις τα 8, δυστυχώς. Ναι, εντάξει, είτε είναι επειδή μιλάμε για ανθρώπους, πάντως, κύριε Κυρίτση, είτε είναι 1000, είτε είναι 100, δεν έχει καμία σημασία. Και είναι δουλειά της κυβέρνησης να αμβληθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται κάπου ζεστά αυτές τις δύο ημέρες. Ναι, μα γι' αυτό κιόλας τελικά περιορίστηκε ο αριθμός, και το αν είναι 1000 ή αν είναι 100 μπορεί στο ζήτημα το ηθικό ή στο ζήτημα της ανθρωπιάς να μην κάνει κάποια διαφορά, αλλά στο ζήτημα το διοικητικό, δηλαδή στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει και στα μέσα που πρέπει να βρει μια διοικητική μηχανή, έχει διαφορά. Ωραία, αλλά επειδή ο χιονιάς μέρες είναι, θα περάσει. Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο παραμένει έντονο και ιδιαίτερα στα νησιά, υπάρχει? Διότι ακούμε κατά περιόδους για διάφορα σχέδια, από τα αλλαγή των κέντρων, ορισμένα κλειστά κέντρα σε ορισμένες περιοχές, τακτοποίηση των ανθρώπων, καταγραφή τους με άλλο τρόπο, μετακίνηση ενός κομματιού προς την ενδοχώρα, να το πω έτσι, αλλά προς το παρόν τίποτα. Δεν υπάρχουν πολλοί. Και αν είμαστε και σε μια συνέντευξη και με τους εταίρους, διότι ναι, για να πούμε ότι λειτουργεί αυτή η συμφωνία με την Τουρκία. Κοιτάξτε, το σκέλος που αφορά την Τουρκία, προς το παρόν καλώς κούτσα στραβά λειτουργεί, με την έννοια ότι δεν έχουμε τις περσινές ροές, οι οποίες θα μπλοκάραν τελείως την κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το λέμε και εμείς, το λέει και η ύπατη αρμοστία, και το διαπραγματευόμαστε με τους Ευρωπαίους, που έχει να κάνει με μετακίνηση κόσμου, ο οποίος είναι μάλιστα στο τελικό στάδιο του ασύλου ή έχει προσφυγικό προφίλ στην υπηρετική χώρα, όπου υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες φιλοξενίας. Αυτό το πράγμα σκοντάφτει, κατά την άποψή μου, σκοντάφτει στο γεγονός ότι
ο εκλογικός κύκλος που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, μισές χώρες έχουν προεκλογική περίοδο, σε μεγάλο βαθμό διεξάγεται με άξονα το προσφυγικό και μέσα από ένα πρίσμα ξενοφοβικό, πράγμα το οποίο κάνει άλλες κυβερνήσεις να είναι πιο αρνητικές στις προσπάθειες που κάνουμε εμείς και να μπαίνουμε σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο. Κύριε Κυρίτση, σε ό,τι αφορά το ελληνικό, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στον Sky ο κύριος Μουζάλας παραδέχθηκε ότι το Υπουργείο έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς στο ελληνικό, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άμεσα, ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, που όπως είπε και ο Υπουργός, μάλιστα έχουν βολευτεί σε πολλά εισαγωγικά στο συγκεκριμένο χώρο, να φύγουν και να πάνε κάπου αλλού? Δεν έχω εγώ να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός. Όταν διαχειρίζεσαι τέτοιου είδους καταστάσεις, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, για να μπορείς να μετακινήσεις από το ένα σημείο στο άλλο, πρέπει το άλλο σημείο στο οποίο θα μετακινηθεί ο κόσμος να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Να είναι καλύτερο από το προηγούμενο και να διατίθεται. Έχει περάσει 1,5 χρόνος βέβαια. Και μπλοκάρει και το έργο του ελληνικού. Από το Μάρτιο και μετά πήγε κόσμο στο ελληνικό. Δεν είναι 1,5 χρόνο. Από το Σεπτέμβριο του 2015 έχουν μέσα. Από το πρώτο κύμα και μετά. Άνοιξε για πρώτη φορά το ελληνικό. Και τότε, μάλιστα, Σεπτέμβριο του 2015, ο ίδιος κ. Μουζάλας, όλος ο Δημάρχος, είχε υποσχεθεί ότι αυτό θα είναι κάτι προσωρινό. Θα λυθεί το προσωρινό. Γέρνησε 1,5 χρόνο τελικά. Δεν είναι τόσο προσωρινό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να σας το θέσω εγώ αλλιώς. Επειδή, όπως λένε οι δήμαρχοι της περιοχής, το έργο αυτό στο ελληνικό θα βοηθήσει και οι περιοχές αυτές θα γίνουν πλούσιες, θα αναβαθμιστούν, όλα αυτά λένε οι δήμαρχοι της περιοχής, και επειδή τα Ολυμπιακά έργα τα οποία γίναν στο ελληνικό, πολλά δισεκατομμύρια πεταμένα, θα θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που ήταν κατά των Ολυμπιακών Αγώνων, για πρώτη φορά εγκαταστάσεις οι οποίες μένανε απολύτως κλειστές και ρημάζανε, χρησιμοποιούνται έστω προσωρινά για τη φιλοξενία ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι. Θα γίνει μια επένδυση, υποτίθεται. Το λέμε έτσι, αξιοποιήστε Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχετε υπογράψει μια συμφωνία για το ελληνικό, κύριε Κυρίτση. Ναι, εντάξει. Σκοπεύετε να την τηρήσετε για να δοθεί και καμιά ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα και να βρει κανένα δουλειά? Ναι, κύριε Οικονόμου, αλλά δεν πρόκειται να πετάξουμε του ανθρώπου στο κρύο, μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή η επένδυση πιο γρήγορα. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που έχουν να γίνουν σε σχέση με αυτή την επένδυση πριν να πεταχθεί αυτός ο κόσμος έξω. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης σε κάθε περίπτωση να αδειάσει η εγκατάσταση του ελληνικού, αλλά πρώτα θα βρεθεί που θα πάνε οι άνθρωποι και μετά θα φύγουν. Από εκεί το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ναι. Ωραία, πριν πάμε στα πολιτικά, να πάμε και πάλι στην Κίμη, να βρούμε τον Γιώργο Τσολίκα, να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Κίμη. Έφτασε στην Κίμη και βλέπουμε την εικόνα. Υπάρχουν δυσκολίες, αντιλαμβάνεστε, κύριε Οικονόμου. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Έχετε εικόνα και ήχο, έτσι? Ναι, και τα δύο αυτή τη φορά. Είμαι παραλία. Τώρα απέχω 6 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Κίμης. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγα λεπτά, έχει αραιή χιονόπτωση, αλλά ο δρόμος, παιδιά, είναι πατινάς, πραγματικά παγοδρόμιο.